Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Η σημερινή μα εκπομπή είναι αφιέρωμα στην κτηνοτροφία. Στην κτηνοτροφική μονάδα του φίλου μου του Μιλτιάδη του Αραμπατζή το 2007 είχαμε συναντηθεί και συζητήσαμε για τα προβλήματα τη προηγούμενη δεκαετία, για αυτό το οποίο συνέβαινε τότε. Ο Μιλτιάδη εκείνο το διάστημα είχε 800 πρόβατα. Σήμερα, αυτή τη στιγμή, ακριβώ 10 χρόνια μετά, έχει 3.400 πρόβατα. Τι ήταν αυτό το οποίο τον ώθησε παρόλε τι αντικειμενικέ δυσκολίε να αυξήσει το κοπάδιτο το απλούστατο. Αγαπά αυτό το οποίο κάνει. Θα έχουμε τη δυνατότητα κατά τη διάρκεια τη εκπομπή μα να δούμε και πλάνα από το 2007, να δούμε τι υπόθηκε τότε, πώ ήταν η ηλεκτρονική σήμαση, ποια ήταν τα προβλήματα, ποιε ήταν οι επιχορηγήσει ή οι επιδοτήσει που θέλουμε να λέμε στην Ελλάδα, κατά πόσο η κτηνοτροφία ήταν εφικτή και τη δυνατή και τι ακριβώ γίνεται σήμερα. Σήμερα τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Όλα τα εφόδια, τα λιπάσματα, τα πάντα, οι τροφέ έχουν αυξηθεί. Το γάλα πλέον έχει πάρει μία, έχει ελαττωθεί, άρα συμφέρει ή δεν συμφέρει. Είναι ένα μεγάλο ερώτημα, ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να το αναλύσουμε. Θέλω να πιστεύω ότι ο Μιλτιάδης είναι ένας, βασικό βασικός εκπρόσωπος της κτηνοτροφικής ζωής, γιατί μέσα σε αυτήν τη δεκαετία και πριν αντιμετώπισε πάρα πολλά. Παρά όλα αυτά όμως το κατάφερε. Δημιούργησε 3.400 πρόβατα και θέλω να πιστεύω ότι θα συνεχίσει, γιατί παρόλα τα προβλήματα, οι προβληματισμοί που υπάρχουν, πάντα πιστεύουμε ότι η κτηνοτροφία έχει μέλλον. Για ένα δευτερόλεπτο, για πολύ λίγο, θα δούμε τι υπόθηκε 10 χρόνια πριν και στη συνέχεια με το Μελτιάδη θα αναλύσουμε το σήμερα. Αλήθεια, γιατί δεν γίνεται. Περιμένω, σα είπα, τον Ομάρχη να πάει με, την κούρσα και να κάνει τον Αγίου Βασίλη. Πάρε τόσα ευρώ, πάρε τόσα ευρώ και να μην αρέσει. Θέλουμε τον Ομάρχη να έχει πολιτική βούληση και να την εκτελεί και να την Ο δεν έχει την πολιτική την Α, βούληση. δείχνει κάθε μέρα. Και κάθε μέρα βγαίνει τα δεν τα ακούει. Οι περισσότεροι του τον κουφό ή τον πονηρό για να λέμε την αλήθεια. Ο δεν και γίνεται. Και αυτά πρέπει να λέγονται. Έτσι είναι. Δεν μπορεί η νομαρχία να μας δώσει τα χρήματα στο χέρι. Πήγαν οι εκ εκτινίατροι, ήρθαν εδώ, κάναν μια ενημέρωση. Πήγαν πιο κάτω στα επόμενα χωριά, κάναν ενημέρωση. Τίποτα. Του πήγα τα χαρτιά, του τα υπόγραψα. Του τα πήγα έτοιμα και δεν δέχονται να μετρήσουν τα νότια. Ε, πώ θα φέρουν. Θα φέρουμε βόλου το 5 ενώ το 5 το έχει σφραγμένο. Είναι πράγματα τα οποία πρέπει να λέγονται. Δεν φταίει η νομαρχία. Δεν φταεί η πολιτεία μα είμαστε εμεί. Μα λέει φτιάξτε χαρτιά, μετρήστε και φέρτε να σα δώσουμε χρήματα. Δεν φταίει, δεν να κάνει ο Η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση. Να γυρίζει από σπίτι σε σπίτι. Δε, όλα τα πράγματα πρέπει με το του παράπονο. Όλοι οι την έχουμε ένα πρόβλημα. Ενώ στο Δήμο, γιατί την χάνει να είμαι και στο Δημοτικό Συμβούλιο για να είμαι πρόεδρο στα νερά, έρχονται να με 400 ευρώ το μήνα και εδώ που θέλουμε στι μονάδε πληρώνουμε 1000 ευρώ δεν έχετε κανένα. Είναι ένα τρελό πράγμα. Ψάχνουμε δηλαδή να βρούμε λοδαπού, Ινδού, Αλβανού, ε, οποιαδήποτε εθνικότητα να δουν να δουλέψουν και οι δικοί μα είναι όλοι άνεργοι, λένε. Και όμω οι συνθήκε που έχει εδώ με είναι πάρα πολύ καλέ. Εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσε να εργαστεί οποιοδήποτε άνθρωπο με τι καρδαλιότερε συνθήκε οι οποίε υπάρχουν. Και υπάρχουν αυτή τη Μα του παρέχουμε τα πάντα. Μέχρι αυτοκίνητα να πάνε βόλτα, μέχρι κάψιμα να κάνουν βόλτε. Τηλέφωνα, ό,τι θέλουν και δεν μπορούμε να βρούμε κόσμο. Πάσχει όλη η ελληνική ύπεθο και όλη η ελληνική κτηνοτροφία από, από εργατικά χέρια. Ελληνική. και μιλάμε είτε... για βγαίνουν εκεί στι πρωινέ εκπομπέ όλοι και φωνάζουμε ότι έχουμε, έχουμε ενεργεία. Έχω προκαλέσει πάντοτε. Η ανεργία δεν υπάρχει και στο Δήμο το δικό μα και παντού. <Τι> Αγαπητέ μου φίλε Μελτιάδη, σε ξανακοιτάζω. <Τι> Τα πράγματα δεν έχουν αλλάξει πολύ από το 2007. Μια <Τι> μικρή διαφορά στα πλάνα που είδαμε προηγουμένω ήμουν και ήσουν ήμουν κατάμαυροι. Τώρα πλέον τα πράγματα λίγο. 10 χρόνια είναι αυτά. 2007-2017. Είχε την εκπομπή προχθέ που την κάνατε επανάληψη και κοιτάζα και και εγώ αναγνώριζα τον εαυτό μου. Είμαι εγώ αλλιώ ή κανένα άλλο. Παρέμενε ίδιο και ατόχιο. Στην καρδιά, στην ψυχή. Μα έμεινε αυτό. Μα η ψυχή άλλαξε. Δηλαδή, έλεγα προηγουμένω και αυτά τα πλάνα που είδαμε προηγουμένω ότι το 2007 ξεκίνησε με 800, τώρα είναι 3.400. Πώ το αντέχει αυτό το πράγμα όταν διπλασιάζονται τα εφόδια και μειώνεται η τιμή του γάλακτο. Είναι ένα κομμάτι, μια παράμετρο αυτή. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντική. Α πάρουμε λίγο καταρχήν. Γιατί το κράτησε, ενώ οι περισσότεροι γκρινιάζουν, φωνάζουν, ενώ εσύ αντί να πει να πάρει την ευχή, τα δίνω. Παρ' όλα αυτά, στι απόλυε που υπέστη στο παρελθόν, παρόλα αυτά όμω το κράτησε. Ο λόγο. Εγώ τα ζώα τα έφτιασα επειδή τα αγαπάω, δεν τα έφτιασα για την εκμετάλλευση. Τα αγαπάω από καρδιά γιατί και πάντα μου λένε για το ίδιο, την ίδια ερώτηση που μου κάνατε, γιατί έφτιασα τα πρόβατα. Ενώ κάνω μια μεγάλη, πολύ μεγάλη καλλιέργεια αγροτική. Τα πρόβατα τα αγαπάω. Λέω, είδε ο Χριστό να πάει στα Μπουζουκέ, είδε ο Χριστό να πάει στι Αγιλάδε. Όχι, στα πρόβατα πήγε και στον Ελαιόνα, λέω. δεν πήγε πουθενά άλλο. Ε, και από αυτό το, το αίθισμα, ε, 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 αν έχει ο Θεός καλά, μπορεί να το φτιάξει και 5 και 6.000. χιλιάδε. Όσε τέτοιε συνθήκε να έρθουν, πιστεύω ότι θα γυρίσει ο τροχό. Δεν μπορεί να πάει έτσι. Χρονιά που δεν το είσαι, είσαι, τη βγάζουμε, μπαίνουμε και λίγο μέσα. Καλύπτουμε την, το αγροτικό εισόδημα, καλύπτουμε τα ζώα. Ε, δόξα τω Θεώ, ε, αν θέλει <συσχε> να κάνει κάτι, αναγκαστικά πρέπει να ρισκάρει. Αλλιώ δεν γίνονται. Θα πάρουμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά. Μιλούσαμε τότε, πάντα το 2007, ότι τα πρόβατα πρέπει να σημανθούν και χαριτολογώντα λέγαμε ότι θα πάρει το λαπτόπ, θα πάρει τη μήκονο. Αυτό συνέβηνε. συνέβαινε. <laughs> αυτό συνέβαινε. Και... Για πε μα λίγο. Αυτό ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο, όπω βλέπουμε τώρα, βάζαν τα... του βόλου μέσα... στο στομάχι μέσα. Περπάτησε αυτό το πρόγραμμα. Ε, όχι. Γιατί. Ε, δεν ξέρω η πολιτεία πώ μα συνέπεξε, ενώ το πρόγραμμα ήταν πενταετέ. Η τότε νομαρχία τώρα είναι περιφέρεια. τότε η νομαρχία ήρθε το πρόγραμμα το ευρωπαϊκό για πέντε χρόνια, βάλαμε τους βόλους, πήραμε ε, τα μισά χρήματα της πρώτης χρονιάς που έπρεπε να πάρουμε για πέντε χρόνια ε, Π.χ. δεν θυμάμαι, 1.500 ευρώ ήταν νομίζω, μας δώσαν τα 650 ευρώ και από τότε δεν ξαναπήραμε ούτε ένα ε, σέντς. Ε, Παρ' όλα αυτά, μας παρότρεναν γιατί ο Βόλος είχε 6 ευρώ να πάμε στα ενότια τα, που είναι στα, στα αυτιά, ε, αλλά αυτό δεν είναι καλό το, και το έχουμε... Ε, Καταλάβεις το πετσί μα Γιατί κάθε χρόνο όταν γίνονται οι κλοπές Κόβουν τα σκουλαρίκια, τα πετάνε Και εμείς δεν έχουμε κάποιο στοιχείο Να δείξουμε ότι αυτό το ζώο είναι δικό μας Ενώ ο βόλος παραμένει στο μάχη πρέπει να το σφάξει το ζώο Για να, για να φύγει ε, Είναι ένα μειονέκτημα δεν ξέρω και Εσύ από αυτή την ιστορία βγήκε πολύ χαμένο, γιατί από ό,τι μου είπε, σου έκλειψαν 600 τον αριθμό. 650 σε μία χρονιά. Δεν είναι καρφίτσα, έκλειψαν. Δεν μπορούσε κανένα να δει. Όχι, όχι. όχι. Γιατί είχαμε στα... έχουμε τον διπλανό του Σταύλο που όταν πρωτοαρχίσαμε τον πήραμε από κάποιον συνδημότη μα, ο οποίο ήταν λόγω ηλικία, είχε 75 χρονών και χάλασε τα ζώα, και μου λέει: Πάρε το Σταύλο με την καρδιά μου. και σε εκείνον τον Σταύλο, όταν πρωτοέφερα τα ζώα, μάλιστα δεν είχα τα ζώα, για να πω μια μικρή ιστοριούλα, γιατί ο κόσμο πρέπει να καταλάβει ότι η θέληση τη ψυχή και, του μυαλού οδηγεί τον άνθρωπο να μπορεί να κάνει θαύματα. Όταν έφερα τα ζώα, δεν είχα μέρο που να τα βάλω. Και τα έφερα με το φορτηγό, δεν ήμουν εδώ εκείνη μέρα, γιατί με ειδοποίησε το βράδυ. Εγώ ήμουν στην Αθήνα, ήμουν σε ένα συνέδριο, εκεί πάλι για τα ζώα. Λέω: Χρυσέ μου, άνθρωπο πήγαινε και άφησε τα εκεί. Ήρθε ο άνθρωπο εδώ, κοιτάζει γύρω-γύρω, βρίσκει το στάβλο. Μα ο στάβλο είναι γεμάτο με άχυρα. Ένα παλιό στάβλο, αλλά ο άνθρωπο αυτό ένας άλλος ένα άλλο πάνω και τρόπο το χρησιμοποιεί σε βαλιάχυρα μέσα. Και λέει δεν έχουμε να τα βάλει. Δεν πέρα, τα παίξω. Λέει, δεν θα φύγουν τα ζώα. Τα ζώα είναι... έχω μυαλό, θα κοιμηθούν εκεί και το πρωί θα τα βρω. Έρχομαι το βράδυ εγώ τρει ώρα, δεν ήρθα να τα δω, καθόλου για να μην τα ανησυχήσω. Γιατί ούτε με ξέρουν ούτε, ήξε, ούτε... Ναι. με ήξεραν. Ε, έρχομαι το πρωί, σκόμαι το πρωί με τη μητέρα μου, λέω. Μαμά, λέω θα πάμε μέχρι το ντουμαλάνι, έτσι έχετε τοποθεσία εδώ που έχουμε το στάβλο, γιατί να κάνουμε στο ντουμαλάνι, ούτε χόρτα έχει αυτή την εποχή, τίποτα δεν έχει, ήταν καλοκαίρι. Λέω πάμε μέχρι το ντομαλάνι. Ε, κάτσε να ένα καφέ να πιει και ένα γάλα λέει, και να ε, το κουβεντιάσουμε. Ε, αφού το είπαμε, λέω μάνα πάμε λιγάκι γιατί πήρε πήρα κάτι πρόβατα. Τι πρόβατα πήρε, τι διάξει με τα πρόβατα πλέον. Δεν ξέρω τι λογιά είναι. Μια προβατίνα είχαμε στο σπίτι 10 χρόνια και δεν φάγαμε αρνητικό δικό μα ποτέ το Πάσχα. Αγοράζαμε για να βγάλω. Όχι, ε, λέω πάμε τέλο πάντων, εγώ τα πήρα λίγο και είσαι, είναι στο ντομαλάνι. Πέρα τη μητέρα μου εδώ, ερχόμαστε εδώ, βλέπουμε τα πρόβατα. Ήταν εδώ γύρω γύρω γυρίζαν, γύρω 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 γύρω. Δεν φύγαν τα ζώα, ήταν εδώ. Και μετά Ξεκίνησε, πήραμε τον άνθρωπο, βγάλαμε τα άχυρα, αδειάσαμε ένα μέρο από το στάβλο που υπήρχε, γιατί δεν μπορούσαμε να τα βγάλουμε και όλα έξω. Ε, το πτέρμα μα ήταν πάντα να κάνουμε χιλιάδε πρόβατα, γιατί είχα και. Να πω και γιατί είχα και μία κόντρα με του λάχου του Αρχασινέου. Λέει, εμεί είμαστε τσιλιγκάδε. Τι τσιλιγκάδε έχετε 200 πρόβατα και κάνει το τζέλι, καλά, το λίγο που εκεί. Άμα δεν με βλέπετε να παίρνετε στο φίλιο, εγώ θα πάω να κρυμαστώ. Και έφτασα τώρα να έχω από τα 800 που είχα το 2008 3, που, που 3, κάναμε. 3, 000, Έχα 3.400 πρόβατα. Ε, πιστεύω Πόσο πολύ 3, γρήγορα 4. θα τα φτάσουν 5.500-6.000. Πόσο διαχειρίσιμα είναι αυτά, ε, Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ε, αρκεί να έχει ε, ε, οργάνωση και καλού συνεργάτε. Εγώ και συνεργάτε έχω καλού και οργάνωση έχουμε καλή. Παρόλο που η εικόνα που δείχνω προ τα έξω δείχνει λίγο ανθρώπου ότι δεν ασχολείται εντατικά, αλλά εγώ το αποτέλεσμα το ε, δικό γιατί μου. είχα χαμογελαστό, είσαι, <laughs> είσαι <laughs> απλόχερο, <laughs> λε τα πράγματα ω έχουν, λε την πραγματικότητα. Ακριβώ, ακριβώ. Και άλλοι ακριβώς. λένε ότι αυτά τα πράγματα που λέει <laughs> ο Μιλτιάδη δεν είναι εφικτά. Παρ' όλα αυτά όμω είναι. Ε, μα δεν ήταν αυτό, δεν ήταν ο αριθμό των ζώων αυτών. <laughs> δεν θα μπορούσε να κάνει. Πε πολλού ανθρώπου μπορεί να τα τασουν 3.400 ζώα. Με τι θα τα ταΐσουνε σε τέτοιε ενδείξει που επικρατούν. Ε, περιτώ να πω κάτι και φρέσκο προχθεσινό, δηλαδή, ε, τη εβδομάδα που μα πέρασε, πήγα στο, στο σφαγείο, είχα 10 καρνάκια. Και τι να δω, ε, ένα πράγμα που με πανικόβαλε. Ε, είδα δύο κτηνοτρόφου. Ο ένας είχε γύρω στα 380, το κοπάει το όλο, 380-385 ζωά. Το όλο. Δηλαδή, τι κάνει σε χριστιανική Λέει, άκουσε με, εγώ τα ζώα τα αγόρασα 200 ευρώ. Δεν μπορώ να τα πουλήσω 100. Θα τα σφάξω να πάει στην ευχή τη Παναγία. Και τα σφαξα. Γιατί δεν μπορούσε να τα ταΐσει. Δεν, δεν μπορούσε να τα ταΐσει, ναι. Το γάλα του από 96 το πήγαν 89. Λέει, δεν μπορώ να αντέξω. Λέει. Ούτε να το πω, Εγώ χρωστάω το, το γαλατά από πέρυσι. Θα πουλήσω τα πληρώσω του γαλατά από όσα τα υπόλοιπα. Ό,τι περισσέψω να το πάρω, το βάλω στην τσέπη μου και να τελειώνει η υπόθεση. Εδώ τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Δηλαδή, Δηλαδή Δεν... το, το γάλα πέφτει συνέχεια τιμή του γιατί έχουμε αυτέ τι εισαγωγές εισαγωγέ από το εξωτερικό ή γιατί πρόβιο γάλα στην ουσία έχουμε μόνο εμεί στην Ελλάδα ω και... επιτοπλίστων. είναι ελάχιστο. Για, το, το ντόπιο του γάλα είναι ελάχιστο. Ναι, θέλω να πω το εξή. Εντάξει, το αγελαδινό έχει και η Ολλανδία, έχουν και οι βόρειε χώρε έχουν πολλά γελάδια. Μπορούμε να πούμε ότι εκεί και η Αυστρία. Αλλά Ακριβώς. το πρόβιο είναι το δικό μα και τη Αρδινία. Πολύ... Το πρόβιο το δικό μα είναι η λυπή. Είναι λυπή πάρα πολύ. Είναι λυπή και πέφτει η τιμή του. Όχι. Το Εδώ ε, συνήθω όταν υπάρχει ζήτηση, αυξάνει η τιμή του. Όταν ε, υπάρχει, ε, δεν μπορεί να το βρει, λε πληρώνω κάτι παραπάνω για να το βρω. Την εμπαριμία. Μαλώνουν τα βουβάλια, την πληρώνουν τα βατράχια. Την ξέρετε. Πρέπει να την ξέρει ο κόσμο και πρέπει να τη μάθει. Αυτό συνέβαινε. Οι γαλατάδε μαλώσαν μεταξύ του, πήγαν έξω στο εξωτερικό στου ανθρώπου που παίρνουν το τυρί το δικό μα και ο καθένα έδωνε δικιά του προσφορά. Εκεί που το είχαμε 6,5 ευρώ περίπου με μέσο όρο, το κατεβάσανε κάτω από 5. Και αποτέλεσμα να ξεσπάσει την πλάτη δικιά μα. Δηλαδή τη χασούρα τη δικιά του προσπαθούν να τη βγάλουν από εμά. Αλλά. Με αυτοί δεν. Συγγνώμη και κάτι. Αυτοί δεν καταλάβαν ότι αν εμεί οδηγηθούμε όπω οδήγηθηκαν οι συνάδελφοί μου στα σφαγεία, γιατί εκεί θα οδηγηθούν μέχρι το Πάσχα. Μόλι θα πάρουν 2-3 μήνε το γάλα, θα πάνε να τα σφάξουν. Τώρα δεν μπορούν να τα σφάξουν γιατί είναι καστρωμένα. Δεν μπορούν να σφάζουν και να πετάνε τα λιά έξω. Είναι έγκλημα. Θα μας πάνε μέσα, θα πάμε φυλακή. Αλλά δεν μπορεί και να αντέξει. Οι αποθήκες με τους παραγωγούς είναι γεμάτες. Εμείς να τις αγοράσουμε δεν μπορούμε. Οι γαλατάδες κόψαν τις προκαταβολές που δίναμε και παίρναμε προϊόν. Ε, άμα ήμασταν 100, το 12% μπόρεσε να αγοράζει ο τροφές και να έχει για δύο μήνες. Οι υπόλοιποι, άμα μπορούμε να κάνουμε... Ε, μια περιοδία στο Δήμο το δικό μα, η οποία έχουμε πάρα πολύ ζωικό κεφάλαιο. Και κοιτάζαμε τα μανδριά, δεν έχω να παίξω ούτε μία μπάλα άχυρο. Δεν μιλήτε, Άδημο. Είναι ευχή και κατάρα σε αυτό το έρμο του ελληνικού κράτου. Οι κτηνοτρόφοι δεν μπορούν επιτέλου μια φορά ειναι καταλάβουν αυτο το συμφέρον του είναι να απλά συνεννοηθούν. Όχι. Μαλώντα να συνεννοηθούν και α αντιδικούν. Αρκεί να συνεννοηθούν να καταλάβουν ότι έχουν ένα χρυσάφι, λευκό χρυσό, και το πετάνε στην κυριολεξία. Δεν μπορώ να το καταλάβω, αγαπητοί μου φίλοι, κτηνοτρόφοι, μια φορά πρέπει να καταλάβετε σε αυτήν την έρμη τη χώρα που λέγεται Ελλάδα ότι εάν δεν οργανωθείτε ή θα πουλήσετε όλα σα τα κοπάδια και το γάλα θα πηγαίνει, θα σα το αγοράζουν 50 λεπτά. Εκεί θα καταλήξουμε. Δεν ξέρω. Λυπάμαι. Αλλά... <laughs> δεν θα προλάβει. Δεν θα προλάβει. Δεν βέβει, ξέρω, τι να πω. Δεν θα προλάβει. Δεν Ό, θα... μία μείωση, αν μα κάνουν τον χρόνο με τον 7, τον 8, των 10 λεπτών, δεν θα μείνει ούτε ένα, ένα κοπάδι. Ποια μέθοδο να... υπάρχει εγώ. το γάλα να ξαναγυρίσει το 1 ευρώ. Το γάλα για να γίνει ένα ευρώ πρέπει να γίνουν ε, μικροί συνεταιρισμοί γιατί οι μεγάλοι δεν γίνονται. Μικροί συνεταιρισμοί, Μπράβο. δεν μπορούν ναι. οι κτηνοτρόφοι σε κάθε περιοχή να καταλάβουν 5, 7, 10 κτηνοτρόφοι να κάνουν μια ομάδα Όχι. επιτέλους. Όχι, γιατί και ο μικρός συνεταιρισμός και ο, ο μεγάλος βέβαια είναι ακόμα χειρότερος. Ο, δεν μπορεί να σταθεί, γιατί ο καθένα έχει τη δικιά του γνώμη και τον δικό του πόνο. Ναι, έχει Δεν μπορεί ο καθένα τη γνώμη του να τη βάλει και να γίνει μια ομάδα και να έχουν ένα παλικάρι καλό που ξέρει Όχι, γιατί... να διαχειρίζεται το γάλα. Να με... σου πω ένα απλό παράδειγμα ναι. που μετά θέλω να πιστεύω κάποια δεδομένη στιγμή κάλεσε και τον το Σπανόλη να έρθει εδώ ναι, ναι, ναι. και να μα πει ότι ο Ψάθο πανελλήνιος Σύνδεσμο Αγροτικών Κομμάτων επιτέλου στην ελληνική ύπηθρο καταφέρθηκε και 7.500 αγρότε. Και Απλά συναντήθηκαν και κάναν την αγροτική επανάσταση, Μπράβο. όχι την πολιτική. Ναι, και την, ναι, αγροτική, την αγροτική επανάσταση. Τη, τη διαφοροποίηση. Ναι, 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 ναι. Ότι όλοι μαζί πάμε, όλοι μαζί. Έχει γίνει πλέον στην ελληνική επικράτεια αυτό. Είναι γεγονό. Θα μα τα πει ο Κώστα, πιστεύω. Είμαστε ναι. σε ένα άλλο κομμάτι εκεί. Ε, οι αγρότε με του κτηνοτρόφου δεν έχουν καμία σχέση. Γιατί? Καμία μα καμία. Πρέπει και οι κτηνοτρόφοι να ο καταλάβουν. Ο κτηνοτρόφο έχει ε, 400 μέρε από τι 365 δουλεύει. Σίγουρα, ναι. αυτό είναι αλήθεια Και δεν είναι ότι δουλεύει. Δεν είναι τρακτέρ. Εγώ έχω 7 τραχτέρια. Τα σβήνω και δεν γεώ ούτε ένα λίτρο πετρέλαιο. Εδώ δεν γίνει τίποτα. Εδώ κάθε μέρα πρέπει να έχουμε 4 τόνου καρπό. Άρα δεν είναι ένα λόγο περισσότερο να απολυθεί το γάλα με καλύτερη ε, ναι, Ναι, δεν μπορούμε να, βγει να το καρπός, Να βγει Τι θα πήρε η Μιλτιάδη, δεν μπορούμε Κουράσε. να συνοηθούμε. Από το 2007 ε, τα ίδια, από το 1994 ναι. που ξεκινήσαμε τι εκπομπέ τα ίδια. Δεν μπορούμε να συνοηθούμε. Έλεω. Όχι, δεν, δεν θα συνοηθούμε. το δεν θα συνοηθούμε ποτέ. Δεν πρόκειται να συνοηθούμε γιατί ο καθένα σα είπα έχει το δικό του πόνο ο άλλο Να περισσότερο... αφήσει τον πόνο του και να μπει ναι, εδώ στη Γλάφη και να μαζευτείτε πέντε κτηνοτροφεί. Το μεγάλο μοναστήρι άλλη πέντε. στο νέο ε, περιβόλιο άλλη πέντε. Το μέρο που βλέπετε πριν από το 2004, 3, 4, όταν. Ήταν η πρώτη χρονιά που είχα διανύσει και τον πρώτο χρόνο λειτουργία τη μονάδα. Υπήρχαν κάποια πρόγραμματα, τα οποία γινόταν κτηνοτροφικά πάρκα. Φώναξε από το χωριό του νεαρού, λέω: Παι, Παιδιά, ελάτε εδώ να, πάμε να, να πάρω τι επιτήσει σα, να πάμε να κάνουμε ένα ακτινοτροφικό πάρκο. Εδώ να γίνεται ένα ακτινοτροφικό πάρκο. θα φτιάξουμε ένα τυροκομείο. Ναι, χώρος χώρο με Εδώ που είμαστε Θα ναι. μόνοι μα ναι. το γάλα, μόνοι μα το τυρί, θα βάζετε τη δικιά μα φραγίδα και θα κυκλοφορήσει σε όλο τον κόσμο. Γιατί δεν τα έλεγα. Γι' αυτό λέει πάλι η λαϊκή παροιμία. Κοφών καμπάνα για χτυπά τυφλών και θυμιατίζει. Έτσι είναι το πράγμα. Ε, δεν, δεν, κατάλαβε και δεν ήρθε κανένα. Και αυτοί που είχαν λίγα προβατάκια δεν τα πήραν. Τα στο σπίτι απ' έξω και δεν τα φέραν εδώ. Δεν θέλαν να φτιάξουν πάρκο. Δεν θέλουν, θέλουν να μα πάει μιλτιάζει και που θέλει. Ο Μιλτιάζης δεν θα πάει κανένα που θέλει. Ο μιλτιάζει γίνεται μόνο αυτοδύναμο. Αυτή έκανε είναι... μελτιάδε. Έφτασε από 800-3.400. Και λέει θα τα κάνει και 5.000. Ναι, ναι, δεν είναι τίποτα απλό. Τα αρνιά μα κρατήσουν είναι 1.500. Έφτασαν 3.000-5.000 το χρόνο. Ναι, δεν είναι λογικό και μετά να ζηλεύουμε τον Θόδρο, τον Γιάννη, τον Κώστα, ότι εκείνο φταίει και εκείνο είναι κεφάλι. Δεν είναι κεφάλι. Ο κεφάλι τα βγαίνει από την τσέπη του, από τον ιδρώα του και από τον κόπο του. Δεν, 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 τα βρήκε ούτε πουθενά στον δρόμο. Και αυτή είναι η παροιμία που περπατάει στον κόσμο. Ο Τάδε βρήκε, ο Τάδε βρήκε και ο Τάδε βρήκε και ο Τάδης βρήκε. Δεν βρήκε κανένα. Όλοι με τη δουλειά τα φτιάξαν. Ένα της, ε, το 0, 0, 0, 0, 1 μπορεί να έχει μια κληρονομιά από έναν παππού. Τίποτα άλλο. Αυτά είναι όλα όλα. τα υπόλοιπα γίνανε μετά από κόπου, αγώνε και τα ευρωπαϊκά χρήματα που μπήκαν όλα τα χρόνια στην Ελλάδα. Όποιο τα εκμεταλλεύτηκε και δεν τα έκανε ε, μπουζούκια, έκανε προκοπή. Όποιο τα εκμεταλλεύτηκε, δεν έκανε τίποτα. Μιλτία, δηλαδή, δεν σε ρωτήσω κάτι άλλο. Ήδη η δική σου κτηνοτροφική μονάδα αναπτύσσει μια καλή δυναμική. Πέρα από τα αρμεκτήρια, είναι στι προτεραιότητε πλέον να κάνει ένα μικρό δικό σου τυροκομείο το οποίο θα βγάζει επώνυμο τυρί από το δικό σου το γάλα, το πρόβιο, σε συνεργασία με γίδινο κτλ. Εδώ που βλέπετε, του χρόνου θα αλλάξει η εικόνα. Γιατί θα γίνουν άλλοι δύο στάβλοι, ένα του γιού μου που είναι, έγινε φέτο νέο αγρότη και ένα της κόρης μου που έγινε και αυτή η νέα αγρότησα το 2014. Και θα κάνουμε και ένα μικρό τυροκομείο. Μπράβο. Ε, δηλαδή όλα αυτά είναι μέσα στο, μέσα στο πενταετές πρόγραμμα, θα είναι όλα τελειωμένα. Ε, γι' αυτό λέμε ότι θα φτιάξουμε και 5 και 6.000 πρόβατα, να μην έχουμε ανάγκη να πάμε να αγοράσουμε από αλλού γάλα. Και όποιο θέλει, όσοι πιστοί πω έρχονται. Δεν θα πάμε παρακαλά με τον καθένα, γιατί καταντάει... Νομίζω ότι θα με παρακαλάει να πάρει το γάλα. Εμεί δεν θέλουμε να παρακαλάμε. Εμεί θέλουμε να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπο, τον συνάδελφο. Ο συνάνθρωπο να σταθεί και ο συνάδελφο να σταθεί στο ύψο του που του ανήκει. Όχι να είναι όλη μέρα και να κοιμάται όλη νύχτα με, με τι μπότε και με τη, τα ρούχα να βρωμαν. Και να μην μπορεί να μπει σε ένα σπίτι να μυρίζει. Αυτό δουλειά... που είπε, το θυμάμαι, το είπε ακριβώ 10 χρόνια πριν. Πάω, στην, πάω στην ομαρχία και του λέω: Κοιτάξτε, τα ρούχα μου δεν βρούμε ανεπίδη με Ακριβώ. Αγαπητέ Μιλτιάδη, για πολύ λίγο θα ακούσουμε αυτό το απόσπασμα. Κάνουμε μια γρήγορη αναδρομή στο 2007. Για σταυρό, όταν υπογράφαν, γιατί δεν ξέρανε αυτό, ...βάζανε πολύ μεγάλο. Μ' αρέσει το μπλουζάκι του. Ε... Τι είναι αυτό. Ε, δεν είναι λακκόστο πάντω. τι είναι. Ε... Ε? Αυτό αν μπορεί να το δει ε, και δεν θε γυαλιά. Όκλει λέει. Τι μάρκε έτσι ξέρει που γίνεται στο εξωτερικό. Εμείς όλα τα χρόνια εδώ στην Λάσπη. Τώρα με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή ποιο σε πια. τώρα θα πάω και εγώ. Τον χρόνο, τώρα Ιταλία, Γερμανία. Θα πηγαίνει, στην Γερμανία στι μονάδε και το λέει το Γερμανό. Κοίταξε να δει. Περίμενε μια στιγμή να δω τι κάνει το πράγμα. γιατί τώρα πήγαινε εγώ και με έδειχνε αυτό. Έτσι, ναι. Εγώ αριστερούσα και κοιτώ σαν φτωχό συγκινήσει. Είμαι από την Ινδία. Όλο αυτό το οποίο είπαμε προηγουμένω, είδαμε τη σκέψη του, εκτό από σε να πιστεύει ότι υπάρχουν άνθρωποι ακόμα που θα μπορούσαν να κρατήσουν την κτηνοτροφική ζωή στην Ελλάδα. Δηλαδή, υπάρχει μέλλον. Οι δυσκολίε είναι πολλέ. Ένα μικρό ποσοστό. Αντικειμενικέ δυσκολίε. Γάλα, τροφέ, προβλήματα ασθένειε, ενότια επιδοτήσει νέοι. Όχι, τελειών. Όλα αυτά, άμα κάποιο τα βάλει μέσα σε ένα κουβά, μπορεί να πει ότι το αύριο είναι καλύτερο. Ανάλογα πόσο σκέφτεται τον κουβά και ανάλογα τι σκέφτεται να πάρει από αυτόν τον κουβά. Έχει μεγάλη σημασία αν τη σκέφτεται να πάρει από αυτόν τον κουβά. Άμα τα θε να τα πάρει σήμερα ή άμα τα βάθο χρόνο και παίρνει από, από 10 ευρώ την ημέρα, εσύ θα μπορείς να μπορεί να τρώ. Ότι στο τέλο ο κουβά θα είναι πολύ μεγάλο και θα κάνει υπερχείληση. Οπότε και ο κουβά γεμάτο είναι και οι φιλοδοξίε σου θα είναι αρκετέ. Αλλά άμα πα την πρώτη μέρα να πάρει από τον κουβά, δεν θα έχει τίποτα μέσα. Θα, θα, θα σηφάνει και τον κουβά υπάρχει πρόβλημα γιατί οι κτηνοτροφοί είχαν κακομάθη. Εγώ το έζησα τόσα 10 χρόνια τώρα και ακόμα δεν μπορούν να συνέλθουν και δεν βρήκα κάποιον κτηνοτρόφο. Δηλαδή, ένα ποσοστό 5% είναι αυτοί που σκέπτονται ότι θα φτιάξουν, θα στήσουν, θα στήσουν, θα στήσουν, χτίσουν για να γίνει μια πολυκατοικία. Αυτοί θέλουν από τα θεμέλια να γίνει πολυκατοικία. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πιστεύει ότι είναι περισσότερο θέμα νοοτροπία ναι. ή γνώση. Νοτροπία. Δεν υπάρχει γνώση. Η νοοτροπία, η γνώση την έχουν όλοι. Οι παλιοί κτηνοτρόφοι ξέρουν πολλά και Πράγμα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά. Φοβερά έμπειροι. έμπειροι. Μπορεί να σου λύσουν πολλά προβλήματα. Ναι, 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 ναι. Αλλά αποκολλείονται στην νοοτροπία. Στη νοοτροπία. Η νοοτροπία. <laughs> δεν αφήνουν την νοοτροπία του, δεν αφήνουν το παλιό ελάττωμα. Παίρναν την προκαταβολή από το γαλατάκι, αγοράζαν μαγαζιά και διαμερίσματα. Και στο Σταύλο να πω και κάτι άλλο, το οποίο έμεινα πρώτη φορά στη ζωή μου και θα το λέω μέχρι που να πεθάνω και στα γκόνια μου ότι πήγαμε μια φορά να πάρουμε ένα, ένα, κουπάδι πρόβατα από κάποιον ο οποίος πέταξε την κουπριά με τα χέρια από ένα μαντρί που ήταν μέχρι εδώ ακριβώς όπως δείχνω να δεν, τα τα πρόβατα. <laughs> ναι, δεν μπορούσαν να μπουν τα πρόβατα αυτός με το τρίχαλο ήταν ένα μαντρί είχε 140 πρόβατα το έβγαλε με το τρίχαλο το βράδυ πήγε ήπια ένα τσίπουρο και πέθανε όπω καθόταν στον καναπέ. Από την κούραση, μόλι είπε ο οργανισμό το άπλωσε και πέθανε από καρδιά εκεί με παίρνουν τρει ώρα το βράδυ, μια να κουμπάει πρόβατα. Τι θέλετε τρει ώρα το βράδυ. Θε να κουμπάει πρόβατα, λέει. Ε, παιδιά, ότι πέθανε ο άνθρωπο και δεν ξέρω τι κάνουμε. Άρα πότε πέθανε πριν από δύο Αυτοί Αυτή μόλι πέθανε ήταν να διώξει τα πρόβατα. Το γιο του αυτό τον είχε αγοράσει δύο μαγαζιά και ένα σπίτι. Με, με, απο, με κοροϊδεύουν κιόλα, με λέει, θα σε δώσουμε και τα δικαιώματα που τα πρόβατα. Εγώ επειδή είμαι ερωτημένο με τα ζώα, είχαν και ένα κομμάρι. Δεν κοιτούσα τε, τα, τα, πρόβατα, άμα είναι καλά ή άσχημα. Για δηλαδή, κάτω τα πρόβατα, πάρουμε, είναι κομμάτια. Πέθανε ο άνθρωπο, τι τα κάνω. Μια μικρά, εκεί βγήκε, μήκη, Είχε μια παγωγή, κάνει τόση. 38 κιλά, φορεί. δεν είχε πινιέντα, δε 38 κιλά. Κοιτάζω εδώ δω άχυρο πουθενά. Λέω τι τρώνε αυτά τα πρόβατα. Α? Να λέει, είχε κάτι τσουβάλια, ένα άλλο να πολυπάσματα και τα έχει πατημένα από μια πέτρα πάνω. Τα έχει διπλωμένα και πατημένα. Τι έχουν αυτά μέσα, κάνουν μια έτσι. Φλούδια από αμίγδαλα. Όπω καθαρίζουν τα αμίγδαλα, τα πρόβατα αυτά τα τα ζαν μόνο φλούδια από αμίγδαλα. Ούτε τριφίλι, ούτε άχυρο. Ούτε είναι η ρόγια στο Μαλί. Όχι, όχι, όχι. Αυτό που, παιδε, αυτός με αυτό την προκαταβολή που έμενε κάθε χρόνο αγόρασε ε, ε, μαγαζιά στον, στο Γιώτα. Ο Γιώτα ήταν άμα ε, τον Ιάκοβε κρέα δεν ήταν ένα χιλιά. Άμα δεν το βρέζε. Τόσο πολύ άχρηστο. Ε, 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 Τέλο πάντων, ε, εντάξει. Όχι, μια ε, ιστορία για ναι. καταλάβει ε, πού πηγαίνει η νοοτροπία. Είναι, πήγε, είναι ένα κομμάτι, κομμάτι ακριβώ ναι. αυτό που έλεγε. Το 90% του κοινωνιού λειτουργούν κατά αυτόν τον τρόπο. Όλοι αγοράσαν σπίτια, διαμερίσματα και δεν βάλαν φούρκα στο Μαλί. Όπω το βρήκαν τον παππού του, αυτό είχαν. Ούτε και θέλαν να φτιάξουν κάτι άλλο. Δηλαδή, αυτή είναι μια πραγματικότητα. Ναι, δεν ένα κάτι άλλο να πω και κάτι ζωής. άλλο. Γιατί... Όχι, πήρε φόρα τώρα, ε, λέγε, λέγε. Ναι, πήρε φόρα γιατί. Σε κάτι πήρε. άλλο. Γιατί όλοι λένε τα παιδιά μου να πάνε να μάθουν γράμματα. Εμένα τα παιδιά μου και τα δυο σπουδάσαμε, Έχουν πτυχία πανεπιστημίου. Ναι, δεν, δεν του είπα να πάτε να κάνει πια μια δουλειά, να παίρνει 600 ευρώ, 800 ευρώ από το δημόσιο. Θα έρθει λέω να, να έχει λεφτά. Να, να σπουδάσουν. Να σπουδάσουν. Ο παππού λέω και οι δύο παππούδε σα είπαν να μάθει γράμματα. Δεν είπε τι δουλειά θα κάνετε αν άλλο, το ένα, άλλο το άλλο. Ναι. Για να πάτε λέει όπω θα δούμε και τον, τον πρώην αντινομάρχη και ξανά μου του του Σπανούλη, που κι αυτό έχει πτυχίο και δεν έχει εξάσκηση το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού που πήρε το πτυχίο. Είναι αγρότε, κατεξοχήν επάγγελμα αγρότε. Εκτό από την νομάρχη που διατέλεσε για να βοηθήσει τον, τον τόπο. Το 2007. Το 2007. <laughs> ναι. Γι' αυτό δηλαδή και το λέω με, με περηφάνεια που στο σώμα μα δεν βγάλαμε την πέλη της. Είναι όλοι εργατικοί. Γιατί όλοι είχαν το γνώμονα ότι πρέπει να ακολουθήσει το επάγγελμα που θα ζει εύπορα και δεν θα ζει στι πλάτε των αλλών. Μιλτιάδη, μου να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Ε, τι ράτσα έχει, Η ράτσα είναι, είναι ανάμεικτη. Ε, έχουμε πάρει από τα βλαχούλια, τα, τα που λένε αυτοί οι βλάχοι, έχουμε πάρει, χιώτικα, έχουμε πάρει γκαραγκούνικα, έχουμε πάρει σαρακατσάνικα, έχουμε πάρει με και τα έχουμε κάνει έναν αχταρμά. Έχει κάνει εδώ μέσα έναν αχταρμά από ποικιλή. Αυτό ακριβώς, πόσο ακριβώς. είναι θετικό και πόσο είναι αρνητικό. Γιατί λένε συνήθω, παράδειγμα, ναι. τα καλαρίτικα είναι ανθεκτικά, είναι σκληρά, γιατί ζουν έξω, ναι, ναι. περπατάνε πάρα ναι. πολύ, ναι. τρώνε αλλά τα φρούτα του. Βγάζουν 40 με 50 κιλά γάλα. Μπράβο. Ενώ λένε yeah. παράδειγμα, yeah. Αλλά... δεν κάνουν για, okay. για μονάδε σαν για <laughs> να ναι, που είναι ναι, Όχι, άλλα που λένε που είναι σταυλισμένα, τα οποία είναι μέσα εκεί, τρώνε, δεν κουνιάται καθόλου, έχουν όλε τι συνθήκε, βγάζουν γάλα κάτι περισσότερο. Πολλαπλάσιο. Εσύ τώρα που έχει τα μια σύγκριση για να καταλαβαίνει και ο κόσμο. Όταν λε σκυλά καταλαβαίνει ο κόσμο. Το, το που λένε τα βλαχούλια, τα καλαρίτικα που μαθαίνουν στον κάμπο, γιατί τα φέραν αυτοί από το... τότε από, το... από του καλαρίτε. Ε, τα ζωάκια αυτά ε, είναι μόνο για να πέρσει την επιδότηση. Γιατί δεν αρνεί το ταζουν και δεν βγάζουν άλλο γάλα. 60 κιλά γάλα είναι στο ζενήθ. Ό,τι θε δώσω. Χρυσάφε το Χρυσά, δίνει, δεν πρέπει είναι να γίνει. είναι ναι. ράτσα τέτοια. Μπράβο. Σα πάω εντελώ απέναντι στα χιώτικα. Τα χιώτικα πιάνουν μέχρι 400 κιλά γάλα. Να δούμε το Α και το Ω. Όταν τα κάνει όμω και τα δύο, γιατί τα χιώτικα είναι λίγο πιο τελικά. Επειδή βγάζουν πολύ γάλα, πέφτουν από τα πόδια. Και κάνουν, έχουν και πολλή δημία. Βγάζουν και πολλά αρνιά. Από, τρία, από, δύο, τρία, κάτω από δύο δεν γεννάει κανένα. Τρία, τέσσερα. τέσσερα κατσίκε. Τα δε επειδή το Ινστιτούτο στην Καρδίτσα που λειτουργεί χρόνια τα βελτίωσε και αυτά φτάσανε τα 280 με 320 κιλά γάλα. Δηλαδή υπάρχουν και δικέ μα ντόπιε φυλέ οι οποίε έχουν κάνει ναι. άλματα. Τα με τη Λινιά επίση και αυτά περνάνε τα 250 κιλά γάλα. Εδώ έχει κάποια υποστήριξη από κάποιον κτηνίατρο. Έχω, 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 ναι. έχω κτηνίατρο τον οποίο παρακολουθεί τη μονάδα μου. Έχετε όποτε να χρειαστούμε γιατί μα έχει μάθει πάρα πολλά και με το τηλέφωνο καταλαβαίνουμε τι θα κάνουμε και τι θα κάνουμε. Ακριβώ, ακριβώ. Ακριβώς, γιατί δεν χρειάζεται να περνάει κάθε μέρα. Παρόλο που περνάει από το δρόμο εδώ, γιατί είναι από το, από το Βίκιο. Στεφανοβίκιο, δεν χρειάζεται να έρχεται κάθε τακτικά. δηλαδή, όλοι αυτοί να χρησιμοποιήσω δηλαδή, όλε αυτέ οι ράτε είναι θετικό ή αρνητικό. Δηλαδή, μπορεί να δημιουργήσει τη γενετική εξέλιξη ακριβώς, των προβάτων. Ακριβώ, ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή, τα, τα πρόβατα που, παρα, που, παρα, που βγήκαν μετά από τι διασταυρώσει που κάναμε, δηλαδή, εδώ δηλαδή, κοντεύουν τα ζώα μα, πιάνουν γύρω στα 270 με 320 κιλά γάλα ανάλογα του, του, του χειμώνα. Μόνα, δηλαδή, αν είναι πολύ παγιρό, χάνουμε γάλα. Ε, αναγκαστικά δεν γίνει τίποτα. Τώρα προσπαθούμε να βάλουμε λάμπε, ζέστα μέσα για να κρατάμε και το χειμώνα που πέφτει όπω τώρα, στο 04-05. Γιατί εδώ είναι ψήλωμα και πέφτει, αν στο χωριό έχει ένα, εδώ έχουμε 04. Ε, πάντα έχουμε τέσσερι βαθμού διαφορά και χάνουμε γάλα. Είπε γάλα, εάν εσύ τώρα εδώ, με 3.400, είχαν πλησιώσει καμιά 7, 8, 10 κτηνοτρόφοι τη εγύρω περιοχή και όλοι μαζί του είχατε μια. Επαρκή και σοβαρή ποσότητα γάλατο. Yeah. Τη πιστεύει ο οποιοδήποτε γαλατάζ θα σα παρακαλούσε. Ναι, yeah. αφού και εγώ τώρα μόνο μου παρακαλά γαλατάδε. Που είμαι μόνο μου. Όχι, φαντάζομαι, όπω λέτε κι άλλου 8 και 10. <συσχελόν> αυτό, θα μαζέψω άλλου 300 αυ, χιλιάδε. Αυτό αυ, ακριβώ όπω τώρα. Και ένα <συσχελόν> Το, το ζήσαμε μια πολλέ με τον του Σπανόλη, όταν πήγαμε στη Φλωρεντία έξω στο Μουτζέλο σε μια περιοχή. Ήταν μια μονάδα όπω η δική σου παράδειγμα εδώ, και τριγύρω είχε γύρω άλλου 70 κτηνοτρόφου. Όλοι μαζί εκεί συγκέντρω. Μάρτυρα αυτό που λέω, ήταν. <συσχελόν> <συσχελόν> Από, την, από, τον Τύρναβο ο Αποστόλη ο Ρίζο. Ήταν και κάποιοι άλλοι τότε. Και πραγματικά συζητούσαμε αυτό το πράγμα. Πώ αυτοί με πολύ απλό τρόπο καταφέρουν να συγκεντρώσουν του γύρω κτηνοτρόφου, mm. να έχουν μια μεγάλη ποσότητα. Αυτοί είχαν φτάσει και σε πιο ψηλά επίπεδα. Το έκαναν οι ίδιοι τυρί. Ναι, ναι. Αλλά εμεί λέμε έστω, έστω, στην πρώτη φάση να έρθει και ο Γαλατά. Και το χρόνο που κάνει. Τι είπα εγώ ότι θα κάνουμε ένα τυροκομείο για να μπορέσουμε να μαζέψουμε γάλα. Και να μπορούμε να γίνουμε αυτάρχε. Εμεί θέλουμε να γίνουμε αυτάρχε. Μας... Ε, επειδή η επικοινωνία με τον κόσμο είναι λίγο περίεργη. Άμα σε βλέπουν το Θόδρο να πάρει καινούργιο αυτοκίνητο, έα ε, τον παγάζω το Θόδρο, πόσα λεφτά κερδίζει. Και τι κάνει, και τι βγάζει με αυτό το, με το μικρόφωνο αυτό, πόσα λεφτά βγάζει. Και τι κάνει μετάλογα; Ε, ε ό,τι θέλει κάνει ο άνθρωπο. Μην σα εννοεί τι κάνει. Κοίτα τι κάνει εσύ για τον εαυτό σου, για τα παιδιά σου, για την οικογένειά σου και για το, για το όλο κοινωνικό σύνολο. Αυτό το άπι, που άπι, άπι μα έμαθα βγάλει την Παναγία με το άπι, το εθνικό, τα λεφτά αυτά που έχει το κράτο, εμεί εδώ δεν τα δεμόσαμε ποτέ. Ε, για να φανταστεί, θα πω και κάτι. Γιατί όλοι όλη η Ελλάδα βουίζει ότι οι αγρότες και εκτενοτρόφοι παίρνουν την επιδότηση. Εμείς πήραμε επιδότηση από το 4 που είχα τα ζώα, πήρα πρώτη φορά το 15 και για 500 ζώα. Τα άλλα, 2.900 δεν παίρνουν επιδότηση, ακόμη και σήμερα. Πες μου ποια είναι η δικαιοσύνη του, της πολιτείας. 10 χρόνια χωρί επιδότηση, μηδέν επιδότηση. Κάθε χρόνο, επειδή δηλώνουν όταν στον όσδε, κάθε χρόνο στον έλεγχο. Να τα μετράει ο ΠΚΠ κάθε χρόνο, όλα τα ζώα. Και να παίρνουμε να το 2015 που έγινε η νέα ΚΑΠ και μα δώσανε 500 πρόβατα. Τα άλλα τα 2.900 παιδιά γιατί και τα μετράτε. Τι σα νοιάζει. Δεν πάνε να μην έχω τίποτα που σα νοιάζει. Ούτε επιδότηση παιδιά, τίποτα δεν κάνει. Δικά, δικά μου, ό,τι θέλω να κάνω. Όχι, θα τα μετρήσουμε. Μετρήστε θα Εδώ είναι. Μετράτε, <laughs> ναι. Με ευκαιρία να μάθω και εγώ πόσα έχω. <laughs> γιατί χάνω τον λογαριασμό. Δηλαδή, Πού είναι η πολιτεία που βοηθάει τον κτηνοτρόφο. Α το μην το ξαναβούμε, ξέχασε το. Το έχουμε πει πολλέ φορέ ότι εν γέννη η πολιτεία. Μα δεν μπορώ να το ξεχάσω α... γιατί μου πονάει. Μα απουσιάζει, την να κάνω. Δεν μπορώ να το τελειώσω. Πολιτεία... Γιατί πολιτική σημαίνει... να το ξεκαθαρίσω μια και καλή, επειδή 25 χρόνια βαρέθηκα. Η πολιτεία σημαίνει, π.χ. θα αναφερθώ, λέμε, να πούμε τον Κώστα, επειδή είμαι στο μυαλό μου. Τον ναι. Κώστα Σπανούλη, ο οποίο είναι μέσα στην. ήταν τότε στην ομαρχία. Έδωσε τον καλύτερο γι' αυτό και εξυπηρέτησε. Ναι. Έκανε. Τι Σημαίνει Γιώργο Στάδι, να μην πω που ναι. σήμερα είναι στην περιφέρεια. Η Ελένη που είναι σήμερα στην περιφέρεια. Ναι. Συγκεκριμένη ναι. κοπέλα, η οποία δίνει τον καλύτερο τη γι' αυτό, εξυπηρετεί του άνθρωποι. Αυτή είναι Που έχουν ανθρωπισμό. Αυτό είναι η πολιτεία. Αλλά αυτοί μόνοι του δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Περιμένει μια, μια απογραφή προσπαθούν, από κάπου Εγώ όσο και να προσπαθεί. Άμα δεν έχει στήριγμα από του πιο πάνω, δεν μπορεί να κάνει στάματα. Η πιο πάνω. Δεν λέω ότι λέξη αδιαφορούν, yeah. δεν γνωρίζουν, okay. λένε τα δικά του. Yeah. Να σου πω ένα απλό παράδειγμα. Έγινε ένα συνέδριο προχθέ πριν λίγο καιρό στη Λάρι στο Ιμπερέλ. Ήρθαν οι πολιτικοί, είπαν τα δικά του yeah, yeah. και έφυγαν. Ακριβώ. Δεν άκουσε κανένα. Και καμία δέσμευση. Καμία δέσμευση. Όχι. Okay. Okay. Να μην πω το όνομα, yeah. είπε, μίλησε, είπε, είπε, είπε τα δικά του. Λοιπόν, και δεν είναι ότι αυτό. Και οι κομματικοί μηχανισμοί δεν ακούν αυτά που του προτείνονται. Του προτάθηκε συγκεκριμένα, να το πω έτσι απλά, στη Νέα Δημοκρατία του προτάθηκε ένα αξιοπρεπέστατο, συγκροτημένο πρόταση yeah, και την οποία είπαν στον χι εκπρόσωπο που ήταν βαθύ γνώστη. Λένε, ξέρετε, δεν μπορείτε να μιλήσετε εσεί, λέει, γιατί δεν έχει χρόνο. Yeah, 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 και πολύ καλά έκανε εκείνο ο Άγιο ο άνθρωπο και λέει, Εγώ διαγράφομαι. Χαίρετε, κύριοι. Δεν ξέρετε ούτε να ακούτε ούτε να εκφράσετε βάση περιπτώσει, <στονίκηση> δεν μπαίνουμε σε πολιτικά μονοπάτια. Δεν πολιτικά μονοπάτια. Είναι ο πόνο του κόσμου αυτό που λέω. Δηλαδή πήραν και μα συμπληρώσαν, επειδή μα έκοβε το τσεκ. Γιατί και πάω στο, ρεζουμέ. Τι έκαναν στου ξενοτρόφου αυτοί που είμαι σαν εμένα, γιατί είναι σαν εμένα, νεοδημιουργητοί, με, με, με μονάδε των χιλίων και των δύο χιλιάδων ζώων, είμαστε πολλοί. Τι μα έκανα, μα έκοψε πέντε χιλιάδε από το τσεκ και ήρθε και μα συμπλήρωσε τα χρήματα σε ανάλογο αριθμό ζώων. Δεν μα έδωσε όλο το ζωικό κεφάλαιο που δικαιούμαστε να πάρουμε, να πάρουμε τσεκ, να πάρουμε επιδότηση. Αν μα έδωσε επιδότηση για τα τρει χιλιάδε πρόβατα, με 25 ευρώ περίπου που βγαίνει το καταστρέμα, έπρεπε να παίρνουμε 75.000. Θα βγάζαμε τι μισέ ζωοτροφέ Λοιπόν, αγαπητέ Μιλτιάδη, για μία φορά ακόμη λίγο ξαναεπιστρέφουμε στο 2007. Θα δούμε κάποια αποσπάσματα τώρα που μα είπε. Όσο ώρε δουλεύει μια υπηρεσία ή όπω δουλεύουμε στην Ευρώπη, σπαστό ωράριο πρωί ή απόγευμα, μπορεί να θέλει να δουλέψει εδώ. Έχω προκαλέσει τον κόσμο όλο και δεν έρχεται. Λεύτε, λέει, τι, γιατί στα, στα πρόβατα λέει να πάω να δουλέψω. Δηλαδή, εμεί τι είμαστε, τρίτο κόσμο. Ενώ το αρνάκι θέλει να το τρώει τζάμπα, εμεί να δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μα έρθουν αυτοί να δουλέψουν πρωί και απόγευμα, 8 ώρ, 8 ώρε. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Και ό,τι πληρώνει ο ΑΕΔ και ό,τι παροχή σας δίνει να του δώσουμε. Δεν έχουμε ε, κανένα ε, πρόβλημα. Εγώ πιστεύω σήμερα σε μια μονάδα όπω είναι η δική σου μπορεί να είναι καλύτερη από οποιοδήποτε άλλο εργοστάσιο. Και χωρί να έχει κανένα στο κεφάλι του. Και να μπορεί να λειτουργεί ε, ε, από τη βούλη στη δικιά του. Χωρί να τον πιέζει κανένα. Εδώ η δουλειά πάει μόνη τη. Να σου το πω απλά. Και είναι και ευχάριστη. Ζει, βλέπει κάθε μέρα γεννιά τη <Συστά> ζωή καινούργια. Δεν είναι ούτε καρβού να έχει από το εργοστάσιο, ούτε περιβαλλοντολογικά επιβαρημένο είναι ο τόπο. Ε, είμαστε στο πράσινο, είμαστε στη φύση. Και θα μπορεί το βράδυ να πάει στο σπίτι. Οπουδήποτε μπορεί να πάει. 7,5 εφ, εφ, ώρα το βράδυ είναι τελειωμένο. Αν πιάσει 5 ώρα το απόγευμα, 7,5 έχει τελειω, τελειώσει. Έχει πάει στο σπίτι, το μισή μέρη πάει στο σπίτι, να φάει, να ξαπλώσει. Τα πάντα. Γιατί, γιατί μέχρι τώρα δίνουν οι περισσότεροι την άσχημη πλευρά τη κοινοτροφία, κάτι, γνώμη Γιατί οι μανάδε παρετούν τα παιδιά να μην πάνε στα ζώα. Όλε οι μανάδε. Δεν αφήνουν. Μην μάθει, μου γράμματα μην πάνε στα πρόβατα. Να μην πάστε στη Γεωργία! Και όμω τα πράγματα δεν είναι έτσι σε μια οργανωμένη μονάδα. Μιλάμε πάντα για οργανωμένη μονάδα. Έτσι? Πάντα οργανωμένη. Δεν είπαμε Ρα... να πάρει το... Ρα... την, την παραδοσιακή κλίτσα και να βγει όλη μέρα και να βόσκει έξω. Και εκείνη μπορεί να την κάνει. Και εδώ ε, στι σύγχρονε μονάδε για να ξεσκάσεις και, και μια που μιλάμε πάντα για σύγχρονη μονάδα, θα ήθελα να παρακαλέσω να δούμε λίγο έτσι τα πλάνα σε βάθο. Να δούμε αυτόν τον χώρο εδώ πέρα που βλέπετε αγαπητοί φίλοι τηλεθεατέ. Υπάρχει ένα καλά οργανωμένο χώρο μια μεγάλη μονάδα. Λοιπόν, τα ζώα είναι εδώ πέρα, είναι ασφαλή, δεν κρυώνουν, δεν βρέχονται, δίνει τη δυνατότητα στου ανθρώπου που δουλεύουν να κινηθούν πολλοί άτομα. Υπάρχουν οι ταστρε με πολύ απλό τρόπο και αν προσθέσει και την ίσο τα πράγματα γίνονται πιο ηλεκτρονικά. Το χρόνο θα, θα, αρθείτε, θα δείτε τα δείτε διαφορετικά. Λέγω, ε, δεν κάνει κρύο παρόλο που έξω αυτή τη στιγμή κάνει φοβερό κρύο. Οι συνθήκε είναι πάρα πολύ καλέ. Υπάρχει καθαρό αέρα, δεν μυρίζει καθόλου το ποιμνιοστάσιο εδώ πέρα. Σημαντικό αυτό το πράγμα. Ένα οποιοδήποτε άνθρωπο μπορεί να έρθει να ταΐσει, να αρμέξει σε σύντομο χρονικό διάστημα. Εγώ, τον... Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω, σε εύχομαι ότι επιθυμεί. Και θέλω να πούμε ότι... με τον μα και να τα ακουστεί κάπου, να ακούσουν και μερικοί άνθρωποι, αν του αγγίξει ότι γίνονται αδικοί πολλέ σε επάγγελμα το οποίο είναι 400, επαναλαμβάνω, μέρε από τι 365. Και, και δύο χτύπα να έχει στο σπίτι σου, πρέπει να πα στα ζώα. Και γάμο να έχεις πρέπει να πα στα ζώα. Εμεί σου ευχόμαστε το καλύτερο. Θέλω να πιστεύω. Είναι πόνο ότι... Ψυχής, γιατί εγώ το έζησα από τον πατέρα μου. Ο πατέρα μου είχε ζώα, είχε αγκελάδε. Παντρεύαμε με τι αδερφέ μου, δόξα ο Θεό είχαμε 7, 6, τον αριθμό και εγώ ήμαν 7. Και φεύγει ο πατέρα μου και πήγε στα ζώα. Το πρωί να σκοτεινά να αρμέξει, το απόγευμα να, να γυρίσει και να πάει να μέξει. Μόλι μετά τα στέφανα. Ούτε σου κλέν δεν ερχόταν. Πέθανε οι γιαγιά μα και οι παππούδε μα και εκεί έπνα εκεί. Αυτό, είναι, είναι ποιο θα μα πει ιστορίε με αρκούδε. Είναι, είναι ακριβώ έτσι τα πράγματα. Η εντροπή, δηλαδή, εμεί είμαστε οι παρακατιανοί, οι τριτοκουσμικοί τη χώρα και να μάθω κάθε μέρα να ακούσουμε τη τηλεόραση το πρωί μέχρι το βράδυ πόσο σύνταξη έκοψε και, πόσα έδωσε δεν τα είπε ποτέ. Πόσα χρήματα έδωσε αυτό ο άνθρωπο σε αυτή την Ελλάδα και παίρνει από 1.500-2.000-3.000 ε, σύνταξη. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Και τον τελειοποιημένο των αγρότων ιδέων από 360 ευρώ δεν, δηλαδή δεν τον κόβω να ρωτήσω. τον κόβω. 300 εκεί είναι κάτω από το, κατω, από το, κατώτερο είμαστε. Έλιο. Ε, Μιλτιάδη, μου ευχαριστώ. Θέλω να πιστεύω να επιστρέψω σύντομα, να ξανασυζητήσουμε τώρα να μιλάμε με βάση 5.400 πρόβατα και στο οργανωτικό κομμάτι. Είδα ότι κάπου έφτασε και ο ξάδερφο ο Κώστα ο Σπανούλη εδώ. Ναι. Να μα πει αυτό. Όχι, δεν θα το ζητήσουμε πολλά. Το Κώστα θα ζητήσουμε απλά πώ μπορεί να γίνει καλή και σωστή οργάνωση. Γιατί τα κατά... είναι οργανωτικό σε αυτά τα πράγματα έχει, είναι και, έχει εξειδικευμένη άποψη. Δεν είναι, ε, στον αέρα. γιατί πέρασε από την Ομάρχη και έκανε θαύματα στην Ομαρχία, θαύματα στην κυριολεξία. Πράγματα που εμεί οι αγρότε ακόμα θα περιμέναμε χρήματα από το 8, από το 9, από το 7, από το 10 και ο Κώστα σε, σε ένα χρόνο έλυσε 4 ετών πληρωμέ. Γιατί είχε το θάρρο, το θράσο και το απέτησε με έγγραφα. Και αναγκάστηκαν και πληρώσαν. Τα γραπταμένων. Ακριβώ. Και δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένα. Και ο χειρότερο εχθρό σκύπτει το κεφάλι όταν το μιλά. Δεν αντιδρά. Δεν θέλει να μπει καλό κοβέντα γιατί είναι κακό. Αλλά δεν αντιδρά. Δεν μπορεί να αντιδράσει γιατί είναι κλειδωμένο από εδώ. Βιλτιάδη, μου σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Και την άλλη φορά επίση, όπω είπα προηγουμένω, θα μιλήσουμε και για τεχνικά θέματα πάνω στα πρόβατα. Ναι, ναι. Να είσαι καλά. Θα τα πούμε. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί μου φίλοι, για τον Κώστα του Σπανούλη, ο Σχόλιον. Είδαμε διάφορα πλάνα, αλλά δεν θέλω να σταθούμε να συζητήσουμε για αγροτικά θέματα, για, για καλλιέργηση τα λοιπά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό με τον Κώστα να αναλύσουμε ένα κομμάτι το οποίο πονάει και ο αγρότη και ο ακτινοτρόφο. Η λέξη οργάνωση. Αναφέρθηκα προηγουμένω με τον Μιλτιάδη και είπα ότι επιτέλου για πρώτη φορά στην ιστορία τη αγροτική ζωή υπήρξαν ενώσει, υπήρξαν συνεταιρισμοί, υπήρξαν οργανώσει. Δεν μπορούμε να πούμε. Στο παρελθόν έγιναν αυτά τα βήματα που έγιναν, τα θετικά, τα αρνητικά. Σήμερα, τόσα χρόνια μετά, είμαστε αποδέκτε μια προσπάθεια που κάπου πήγε καλά, κάπου πήγε άσχημα. Γνωρίζουμε το τέλο των ενώσεων, γνωρίζουμε το τέλο των συνεταιρισμών και την απαρχή της νέων, των νέων συνεταιρισμών. Γνωρίζουμε το τέλο τη Πασεγέ, ξαναβλέπουμε τη νέα Πασεγέ. Άρα λοιπόν, στον αέρα είμαστε, τα τηλέφωνα χτυπούν. Εμεί συνεχίζουμε, τα τηλέφωνα σταματήσουν, αγαπητέ μου Κώστα, για να μπορέσουμε να έχουμε ροή λόγω. Βλέπετε, η τεχνολογία είναι κοντά μα, μα ακολουθεί. Ο Μιλτιάδης την άλλη φορά μέσω λάπτοπ μπορούσε να ελέγχει τα πρόγραμματα από την Μύκονο, αλλά δυστυχώς όμως το πρόγραμμα εκείνο δεν περπάτησε με τους Βόλους. Έτσι λοιπόν έχασε τη Μύκονο την επόμενη χρονιά, έβαλε τα ενότητα τεχνολογικά, το κλέψαν τα πρόβατα, το κόψαν τα αυτιά και ξαναμιλάει πάλι ότι θα τα ξανακάνω, ξαναλέει πάλι ότι πρέπει να οργανωθούμε και σε αυτό το κομμάτι βεβαίω, ναι, η Δήμονας είναι ο Κώστας Σπανούλης γιατί τα κατάφερε. Κατάφερε αυτό η συνεργάτη του να μπουν στη διαδικασία 7.500 αγρότες σε πανελλήνια βάση και να κάνουν το απλό, να συζητήσουν, ναι, να οργανωθούν σε συγκεκριμένου τομεί και να φέρουν αποτέλεσμα, αγαπητέ μου Κώστα. Χωρί κανένα έχουν κολοκέ. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Όποιο μπορεί να αμφιβάλλει για αυτά που είπα εγώ τουλάχιστον, μπορώ να του δώσω τα πάντα και να πάει να βρει και να δει ότι τα αποδεικτικά στοιχεία υπάρχουν. Δεν είναι θα. Δεν μιλάμε για κάτι που θα κάνετε θα. Κάτι το οποίο γίνεται. Έγινε και γίνεται είναι σε εξέλιξη. Πώ μπορεί ε. να, να βρούμε μια Αγαπη... φόρμουλα και για όλου του άλλου αγρότε να οργανωθούν κατά αυτόν τον τρόπο, αγαπητέ Θαδωρή, ε, όπω ξέρει ε, πάρα πολύ καλά, ο εχθρό του καλού είναι το καλύτερο. Άρα δεν πρέπει να σταματάμε, πρέπει να διεκδικούμε και πάνω απ' όλα βλέπετε ότι ο πρωτογενή τομέα μπορεί να ανοίξει όσε χιλιάδε θέσει θέλετε να ανοίξει. Πόσε πόσες χιλιάδε θέλετε, θέλετε να ανοίξει πόσα άτομα μπορούν να ασχοληθούν αυτή τη στιγμή στον πρωτογενή τομέα. η Ελλάδα η φυτική παραγωγή, Ελλάδα. Άρα ζωική παραγωγή. Όλη η Ελλάδα, λέγω. Λοιπόν, όλη η Ελλάδα. Άρα τελικά, ερώτημα βασικό. Όλη η πέθρο χώρα. Αν εξαιρέσει τον ιστορικό χώρο, ερώτημα, ερώτημα αρθήρας, βασικό. μπορούν... Βασικό ερώτημα. Υπάρχει σήμερα ανεργία ή υπάρχει επιλογή εργασία. Ρωτά σε μένα να σου πω. Λοιπόν, η απάντηση ποια είναι. <laughs> τουλάχιστον στου ανθρώπου του πρωτογενού τομέα. Υπάρχει επιλογή εργασία, ναι ή όχι. Αν Άρα δεν υπάρχει ανεργία. Βεβαίω, ανεργία. Υπάρχει. Στο διατάφτα. Τα άλλα τα λες εσύ μετά. Προηγουμένω ο Μιλτιάδη Αραμπατζή, ο, ο οποίο είναι αυτοδημιούργητο, όπω και πολλά άλλα άτομα, είπε δύο μαγικέ λέξει. Θα κρατήσω αυτέ τι δύο μαγικέ λέξει. Σπούδασε τα παιδιά του, τα σπούδασε, πήραν όλε τι γνώσει, την τεχνογνωσία, ήρθαν σε επαφή με όλο το γεωτεχνικό κεφάλαιο για να μπορούν αύριο να σταθούν στο ύψο των περιστάσεων. Αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα, έρχονται κάθε μέρα στο χωράφι, στο μαντρί. Και έρχονται δύο νέα παιδιά Γεμάτη να συνεχίσουν. Γεμάτη γνώσεις, έτσι, γνώσεις, με την εμπειρία από τον πατέρα τους, με τις γνώσεις και τεχνογνωσία από τους γεωτεχνικούς, αλλά και με το πώς κινείται το όλο σύστημα και έρχονται τι να κάνουν, να κάνουν μία επί της ουσίας αύξηση της, της του τους μονάδας και παράλληλα να μπουν στην παραγωγή, στην, στην προϊόντων πιστοποιημένων και να μπουν πλέον στην κάθε παραγωγή. Να μην μείνουν μόνο στο γάλα, αλλά να μπουν στην τυποποίηση, έτσι, Στη μεταναστευτική. Να αξιοποιήσουν όλο αυτό το και δυναμικό και το καθεξή. Τα πάντα. Μαλί, είναι οργάνωση κρέας, λοιπόν. Μ. Είναι οργάνωση αυτή η αγαπητή Θεωρή Νέη ναι ή όχι. Είναι. είναι οργάνωση. Είναι οργάνωση ότι αυτή να ναι η καλή διαβίωση των ζώων. Όταν έχει πριστεί το στομάχι μα, ακριβως τον χρόνια να περάσουμε το λεγόμενο ναιτ μέτρη να μπορεί να κάνει πάνω στο στάβλο αυτό ο άνθρωπο χωρί να, χαλά... να... 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 να χαλάσει ούτε κανένα τραγωνικό γη να κάνει ένα φωτοβολταϊκό με τον ήλιο που βγαίνει και χτυπά καλή ώρα να έχει θέρμα στα ζώα. Να μην χάσει ούτε ένα αρνί. 365 μέρε μέρες το χρόνο. Να μην χάσει ούτε ένα αρνί. Να είναι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν να κάνουν τον μπάνι του, να πληθούν. Να είναι άνθρωποι. Καλή διαβίωση των ζώων, καλή διαβίωση των κτηνοτρόφων. Λοιπόν, δρόμο, κτηνιατρίο, τυροκομείο. Υπάρχει προοπτική στον πρωτογενή τομέα τελικά. Ναι. Για να υπάρξει λοιπόν, για να συνεχιστεί αυτή η προοπτική. Μην μου φεύγεις, όσο πας και από Για μοκρίες. να υπάρξει αυτή η προοπτική και να υπάρχει μια συνέχεια, πρέπει απτά παραδείγματα να γίνονται πράξη και να, και στην καθημερινότητα. Άρα λοιπόν, κάνω έκκληση στου κυρίου κυρίους του Υπουργείου. Να δουν τα πράγματα πλέον από άλλη σφαιρική γωνία, να μην ε, ε, ψάχνονται μέσα στι καλένδε ε, των τελευταίων ετών και να δουν τα πράγματα πιο απλά και πρακτικά. Στο διατάφτα. Του ζητήσαμε εδώ και δύο χρόνια να δημιουργήσουν μικρέ και ευέλικτε ομάδε παραγωγών. Ξέρετε ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Ενώ μπορούμε να πάρουμε αφημία να δημιουργηθούν μικρέ ομάδε παραγωγών, με πέντε άτομα στην κτηνοτροφία, με δέκα στη φοιτική παραγωγή, βρήκαν έναν παλιό νόμο, γιατί έτσι βόλευε κάποιο και το καταγγέλλω, και λένε όχι, θα πάρτε πρώτα, θα φτιάξει συντηρισμό και μετά θα φτιάξει ομάδα παραγωγών. Άρα τελικά δεν θέλουν την ανάπτυξη. Είτε εκ παραδρομή, είτε εσκεμένα που δεν το πιστεύω, είτε γιατί δεν θέλουν να συγκρουστούν με ενδεχομένω κάποιου υπηρεσιακού παράγοντε κολλεμένου, οι οποίοι ζουν σε μια άλλη νοοτροπία. Mm. Αυτή είναι λοιπόν. Χρόνια του λέμε ότι η Αθήνα ζει στη δικιά τη νοοτροπία. Εκεί παίρνουν οι αποφάσει, εκεί αποφασίζονται. Ε, Εμεί, αγαπητέ Θοδωρή, δεν το δεχτήκαμε ποτέ, το διεκδικήσαμε, το είδατε και το βλέπετε και το διαπιστώσατε και τελευταία αλλά και προγενέστερα, μια δεκαπενταετία τουλάχιστον, το διεκδικούμε και θα το αλλάξουμε. Και ξέρετε γιατί δεν το αλλάξουμε. Γιατί το χρωστάμε στην χώρα να υπάρχει ανάπτυξη, το χρωστάμε στα νέα τα παιδιά και το χρωστάμε ακόμα και σε αυτού του ανθρώπου συνταξιούχου που αυτή τη στιγμή του περικόπη τη σύνταξη, γιατί δεν υπάρχει δυναμικό, ανθρώπινο δυναμικό να δουλέψει για να υπάρξει εισόδημα στη χώρα. Άρα λοιπόν είναι υποχρέωσή μα, εάν θέλουμε να λέγόμαστε Έλληνε πολίτε, και αν θέλουμε να χτυπάμε ένα κατεστημένο που στημένο είναι για να δημιουργούνται και να υπάρχουν τα πέντε καρτέλ. Είπε προηγουμένω, από ό,τι άκουσα λίγο στο τέλο, ο μιλητέρα Ζαραμπαζή και μίλησε για γάλα. Ξέρετε πόσο γάλα εισάγεται. Ξέρετε πόσο, πόσο σκονόγαλο εισάγεται. Βασικέ ερωτήσει. Ξέρετε ότι τα περισσότερα. Γιατί σταμάτησε το πρόγραμμα των ηλεκτρονικών βόλων. Γιατί απλούστατα δεν μπορούσαν να περάσουν τι ελληνοποιήσει. Γιατί απλούστατα τόσο τώρα τα, τα Χριστούγεννα, όσο και το Πάσχα περνάγαν τα, τα ζώα τρίτων χωρών ευτελού αξία επί τη ουσία και τα βαφτίζαν ελληνικά. Με το βόλο δεν μπορούσαν να το κάνουν. Να και του σταμάτησαν. Υπήρχε τεκμηρι... να, λοιπόν, υπήρχε, έκριβος, και, υπήρχε υπήρχε τικμηριωμένο... γίνοντανε... α... και, επειδή θα γινόταν. Και επειδή θα γινόταν. Το... Έλεγχος, έτσι, δεν μπορούσε... μπράβο, έτσι μπράβο. Άρα λοιπόν τον έλεγχο τον φοβούνται οι παταχτσίδε. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι λιμένονται τόσα χρόνια την αγορά. Είτε εισάγουν προϊόντα από τρίτε χώρε και τα βαφτίζουν ελληνικά, είτε αυτοί που τέλο πάντων ω μεσάζοντε, λοιπόν, ούτε λίγο ούτε πολύ, λιμένονται την αγορά. Ο αγρότη τι θέλει μέσα από την οργάνωσή του να χτυπήσει αυτό το κατεστημένο. Και ξέρετε γιατί, γιατί είναι η πραγματική παραγωγή. Λε, ξέρει πόσο γάλα θα βγάλει κάθε μία προβατίνα, Λε, ξέρει πού θα πάει το γάλα, ξέρει την ποιότητα του γάλα του αυτού και ξέρει πόσο τυρί θα βγάλει αυτό το γάλα. Λε, Είμαστε ας. λοιπόν έτοιμοι να οργανωθούμε, ναι ή όχι. Ας. Εδώ λοιπόν είναι το ερώτημα. Ε, ο σύνδεσμο θα συνεχίσουμε πλέον και με τα παιδιά τη Επίρου έχουμε μια πάρα πολύ καλή εργονομένη δομή και με την υπόλοιπη Ελλάδα για να μπορέσει ο κτηνοτροφικό να βγει μπροστά στι εξελίξει. Mm. Και ξέρετε κάτι, είναι πλέον επιτακτική ανάγκη να γίνει αυτό. Γιατί έτσι θα κρατηθεί η Ελλάδα ζωντανή. Και έτσι θα κρατηθούν και άλλα 100-120 επαγγέλματα που ζουν από τον πρωτογενή τομέα. Απρόσθετα. Αλλιώ θα δεληθούμε σαν χώρα. Δεν το λέω, δεν, δεν κινδυνούν λόγο. Είναι η πραγματικότητα. <Και>... Είναι η πραγματικότητα. Μα, το διαπιστώνουμε αυτό που έλεγε ο Μιλτιάδη πλέον. Έπεισε τιμή του γάλακτο, ένα το κρατούμενο. Έπεισε τιμή του κρέατο, δύο τα κρατούμενα. Τρίτον, είπε ένα απτό παράδειγμα ότι κτηνοτρόφο με 320 πρόβατα τα οδήγησε όλα στο σφαγείο. Αυτό θέλω να κάνουν. Να διαλύσουν ό,τι υπάρχει αυτή τη στιγμή ω ανεφιστάμινη κατάσταση, να μην υπάρχει συνέχεια από τα παιδιά αυτών των ανθρώπων ή που νέα παιδιά και στο τέλο να κάνουν να εισάγουν και να βαφτίζουν ελληνικά. Ε, λοιπόν, σε αυτό το κομμάτι θα μα βρουν όχι μόνο αντίθετο, αλλά θα γίνει πόλεμο. Στην κυριολεξία και το λέω όχι σήμερα, το λέω με την δύναμη των ανθρώπων που στηρίζουν τον, τον, τον σύνδεσμό μα και τον φορέα μα, αλλά και παράλληλα γιατί είναι και επιθυμία όλων των ανθρώπων που πραγματικά είναι κάθε μέρα μέσα στο κοπάδι, μέσα στο χωράφι ή μέσα στο καίκι και ψαρεύουν. Κώστα μου, πρέπει και οι ίδιοι εκτινοτρόφοι, εγώ δεν λέω μεγάλη, μια πολύ πολύ μικρή προσπάθεια να την κάνουν κι αυτοί. Έστω και κάτι, μια μικρή αλλαγή νοοτροπία. Να δούνε, να πούνε, να μην είναι. Από το λόγο, όπω λέει κάποιο φίλο, στενοκέφαλη με την καλή έννοια τώρα. Να δουν ότι υπάρχει και ένα αύριο καλύτερο, να εμπιστευτούν κάποιο. Πώ θα γίνει. Αρκετέ απογοητεύσει έχουν πάρει και εκτινοτροφοί, γιατί έχουν πάθει πάρα πολλά και έχουν δίκιο. Πέρα από ότι. ερχόμαστε τώρα να κατακρίνουμε τον κτηνοτρόφο που είναι 380, 365 μέρε, παραπάνω από 365 τι 365 μέρε. του να έγινε, να Το ότι υπήρχαν στο παρελθόν, όπω προηγουμένω ανέφερε ο Μιλτιάδη, κάποια παραδείγματα κτηνοτρόφων οι οποίοι δεν, όχι μόνο δεν αξιοποίησαν τι... Ένα άλλο ας. κομμάτι, αγαπητοί μου φίλοι, στην κτηνοτροφική ιδιαίτερη ζωή είναι ότι όποιο έχει μια κτηνοτροφική μονάδα, λίγα ή πολλά δεν έχει σημασία, κάποια δεδομένη στιγμή θα πρέπει να αποσχοληθεί κάποιο κόσμο. Αν είναι Έλληνα, αν είναι Βούλγαρο, αν είναι Ελβανό, αν είναι Ιταλό, αν είναι Γερμανό, οτιδήποτε δεν έχει σημασία, σημασία έχει ότι όλοι πηγαίνουν για κάποια δουλειά. Θα ήθελα λίγο να ρωτήσω το μελτιάδι, ναι, μεν αποσχολεί κάποια νέα παιδιά εδώ. Εάν αυτά τα παιδιά όμω, προσέξτε τα πω, είναι πάρα πολύ σημαντικό, κάποτε ερχόταν ένα οποιοδήποτε άλλο εδώ στον ευρύτερο ελληνικό χώρο και είχε μια αποσχόληση. Έπαιρνε κάποια χρήματα και τελείωνε αυτή η ιστορία. Τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Αυτή τη στιγμή όμω. Ε... Αυτή τη στιγμή όμω τα πράγματα λέει το επίσημο πλέον ελληνικό κράτο, παιδιά εντάξει, εμεί δεν λέμε όχι, αποσχολείστε όσου θέλετε και όποιου θέλετε, αρκεί να του δηλώνετε, να έχουν τι κάρτε εργασία του, να έχουν έναν τρόπο διαβίωση αξιοπρεπέστατο, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν σε αυτή. Άρα λοιπόν θα πρέπει να είναι να αμείβονται, αυτό που αμείβονται, να είναι υγιεί, να είναι ευπρεπεί, να ζουν σε καλέ συνθήκε διαβίωση για να μπορούν και αυτοί να προσφέρουν αγαπητέ Μιλτιάδη. Είπα κάποιε προποθέσει. Εσύ με τα παιδιά που έχει εδώ πέρα, από ό,τι γνωρίζω, είναι από την Αλβανία. Από, από την, την Αλβανία. Γείτονες. Είναι, από την, είναι από την Αλβανία και μάλιστα είναι και οι ε, δυο από του τρει είναι από την πρώην Βόρειο, Βόρειο Ήπειρο. Βέβαια είναι αλβανική καταγωγή, αλλά είναι από την πρώην Βόρειο Ήπειρο. Όλα αυτά τα παιδιά τώρα ναι. σε αυτό που ανέφερα για να μην μπαίνουμε σε λεπτομέρειε, ναι. πληρούν αυτές αυτέ τι προδιαγραφέ. τις τι οι, ε, οι, οι, δύο των τριών έχουν εργόσημα. Ο, ο νεαρό από εκεί τον καλέσαμε και λέει η νομοθεσία καινούργια που ακόμα δεν μπορούσε να μα ερμηνεύσει κανένα ότι το σπυρώνουμε οίκα. Ε, δεν δεν μπαίνουμε στο, στον ΟΓΑ. Υπάρχει λόγο, δεν είσαι κτηνοτροφική. Ε... <laughs> ναι, ναι, μα προ Θεού, εγώ, εγώ είμαι στον ΟΓΑ και ο υπάλληλό μου είναι στο οίκα. Είναι κάτι αδιανόητο, δεν μπορώ να το καταλάβω. Ο δεν είναι καθαρά νομοθετικό. Ε, ναι, είναι τρελό όμω. Η ε... ουσία πάντω είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένω ότι αυτά τα παιδιά. Όχι, επιτέλου η πολιτεία, πολιτεία ε, 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 μα άκουσε. Γιατί δεν κρύβω ότι επανειλημμένα έχω βρεθεί στα δικαστήρια ε, ότι οι εργάτες δεν είχαν χαρτιά. Όταν οι εργάτες τους παίρναμε με έξι μήνες σύμβαση, σύμβαση κανονικά με την περιφέρεια, δεν μπορούσαν να βγάλουν ούτε αφημί, ούτε, να δικαι... ούτε άμκα, ούτε βιβλιάρι του. ογά. Τέθηκα στο δικαστήριο, δεν πήγα να διαμαρτυρηθώ γιατί πληρώνω, με βάζουν με ένα 10.000 πρόστιμο. Λέω παιδιά, λέω, αυτό το πράγμα, εμένα με κουβαλάτε εδώ, έγινε ο πιο παράνομος του κράτους, είμαι ο πιο νόμιμος πολίτης φορολογικά και με βγάζει ότι είμαι παράνομος γιατί τα παιδιά δεν τα δίνετε κάρτα, δεν τα δίνετε δικαίωμα να ασφαλιστούν, να πληρώσουν φόρους, να πληρώσουν ε, 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 στα ταμεία, να ενισχύσουμε τα ταμεία, αντίθετα τους αναγκάζεται αυτού να τα παίρνουν τα χρήματα μαύρα, εγώ να τα βγάζω μαύρα, εγώ να φορολογούμε και τα δικά του τα χρήματα και η πολιτεία να κουφεύει. Επιτέλου το άκουσε. Ήκα, ήκα, δεν πάνε να είναι ο τέλειο είναι. Αλλά μα έσωσαν γιατί δεν μα κυνηγάει η αστυνομία. Λοιπόν, δίπλα έχουμε, ο φίλο μα είναι ο. Έντρι. Έλα πιο εδώ, Έντρι. Έλα να σου σε... Εδώ, εδώ, κοντά, κοντά. Έντρι. Λοιπόν, μιλά ελληνικά. Ε, λίγο. λίγο. Ναι. Από πού είσαι, Αλβανία. Λράβο. Είναι καλά εδώ με το Μιλτιάδη. Ναι, πολύ καλά είναι. Ξανά ήξερε από πρόβατα. Ναι, ναι. Ήξερε. Ναι. Άρα λοιπόν δεν είναι δύσκολο για σένα εδώ. Όχι. Αρμέγει ή αρμέγει μηχανή. Η μηχανή. Η ε? μηχανή, Ναι, ναι. Ξεκούραστα μια χαρά. Ναι. Καλό αφεντικό. Ναι, ναι. Τέρμα. Πάμε κανέν. παρακάτω. Έχουμε τον άλλο μα το φίλο. Εσύ είσαι. Παναγιώτη. Έλα από εδώ, η Παναγιώτη. Λοιπόν, από πού είσαι, Παναγιώτη. Αλβανία. Έλα εδώ, έλα Κάτσε εδώ. Κάτσε Ξανά έχει δουλέψει σε κτηνοτροφική μονάδα. Όχι. Πρώτη φορά. Ναι. Σου αρέσει εδώ. Μια γαλά είναι. έτσι. Άρα λοιπόν, στη φύση είσαι, βόσκη και τα πρόβατα. Καλά, έτσι. Εδώ ε. μια γαρά, Αφού δουλεύουμε εδώ Μπράβο. και δεν φεύγουμε, είμαστε, πρέπει να πει ότι είμαστε μια γαρά. Σημαντικό. Ναι. Μπράβο, ρε Παναγιώτη μου. <laughs> να κάνω ένα μικρό σχόλιο. Ο Παναγιώτη όταν ήρθε εδώ ήταν 60 κιλά. Τώρα είναι 84. <laughs> <laughs> πάει να πει, περνάει <laughs> καλά. Όπω λένε μια ε. νύφη. Τι, πώ πάει η νύφη, λέει, να λέει αυτή. Την που Αυτό ήρθε εδώ και 14 κιλά. Ή εγώ 24 κιλά. Πάει να πει ότι περνάει πάρα πολύ καλά. Ε, θα έλεγα, αυτονόητο. <χει> και δίπλα έχουμε. <χει> Πε το όνομά σου, Μονέλη. Τον Ορμάν. Ορμάν. από ό,τι φαίνεται, δεν μιλάει καλά. <χει> όχι, όχι, ναι. πολύ λίγα ελληνικά. Δεν, δεν, δεν έχει τη συναστροφή μαζί <χει> μου. <ούτες>, σημασία βλέπω <χει> ότι τα παιδιά εδώ πέρα είδε με πολύ χαμόγελο <χει> <χει> και λένε δουλεύουμε. Είμαστε ευχαριστημένοι. Το σημαντικότερο γιατί έχουμε δουλειά. Και πάνω απ' όλα ότι οι συνθήκε που του δίνει εσύ ή οποιοδήποτε σαν και σένα. Είναι ανθρώπινε. Έχουν οι ανθρώπινε, είναι, είναι αυτοκέφαλοι, δεν του πιέζω, ξέρουν τη δουλειά του, γι' αυτό και αυτοί περνάνε καλά και εγώ περνάω καλά. Και εσεί αγαπητοί μου φίλοι, να περάσετε καλά, γιατί εφόσον τα παιδιά έξω στην ύπεθρο χώρα περνούν καλά, δεν θα είναι εύλογο να περάσετε κι εσεί. Ακολουθήστε τι συμβουλέ του Σπανούλη και του Μιλτιάδη. Να ακόμα ένα παράπονο. Άμα τον αφήσω όλο παράπονα, ε θα λέει τέλο παράπονο έχουμε, δεν έχουμε κάτι. Για να ευχάριστο. ευχαριστώ. Ε, έχω επεγνωσμένα, μία χρονιά, δεν θυμάμαι τώρα πριν από τρία-τέσσερα χρόνια, πήγα στο ΑΕΔ. Γιατί με πίεζε η αστυνομία, πάρει, φτιάζει χαρτιά, δεν μπορούσαμε να του βγάλουμε χαρτιά. Πήγα στο ΑΕΔ, έκανα μία έτηση, δηλαδή, παιδιά θέλω πέντε άτομα. Θα μου δώσει πέντε άτομα. Δεν βρέθηκε. Λέει τι δουλειά θα κάνουμε στα ζώα. Δεν ήρθε κανένα. Δεν ήρθε κανένα Έλληνα. Δεν έρχονται από το χωριό μα. Δεν έρχονται από τα πλανά χωριά. Δεν έρχεται κανένα. Μάλιστα ένα ήρθε ένα νεαρό 24 χρονών. Είχε τρει αδερφές και αυτό τέσσερι. Ο πατέρα του άφησε λέει, και μοιράζει φυλάδια διαφημιστικά από τα σούπερ μάρκετ. Το λέω παλικά με τι δουλειά κάνει, δουλειά ε? μοιράζω φυλάδια, Πώ παίζει 100 ευρώ το μήνα. Λέω εδώ να το λέψει. Τον φέρνω εδώ, τον πάμε γύρω γύρω. γύρω. Ε, τον λέω, λέει πόσα λεφτά να παίρνω, 700 ευρώ. Γιατί με δίνει τόσο πολλά. Έτσι περίεργα ακριβώ όπω ακριβώ και τα Γιατί με δίνει τόσο πολλά. Ρε γόρι μου, είσαι ένα Ελληνόπουλο. Έχει τρει αδερφές και μια μάνα και δεν μπαίνει άλλο εισόδημα στο σπίτι. Άμα δεν σου δώσω εγώ τα 700 ευρώ να πα στο σπίτι, να πάρει αδερφές σου από ένα κατουσάρικο, να αφήσει τη μάνα σου ένα κατουσάρικο και εσύ να πα κανένα δύο κατουσάρικα, πώς θα γυρίσει οι αδερφές σου, θα καταντήσουν να γίνουν μπαργούμαν και να παίζουν στα χέρια του ενό και Εγώ επειδή είχα αδερφές και πουνάω το γυναικείο φίλο, γιατί Είχα έξι αδερφέ, το λέω και το ξαναλέω. Και είμαστε πολύ ευτυχισμένοι εκτός Εκτό από δύο που μα πήρε ο Θεό κοντά του. Ναι, είμαστε όλοι μια χαρά. Έπρεπε να προστατεύσουμε την οικογένεια. Δεν μπόρεσε να το καταλάβει ο νερό. Δεν ήρθε για δουλειά. Του λέω: Θα το σε αγοράσω ένα μηχανάκι. Θα το πληρώσω εγώ σε ένα χρόνο. Θα σε κάνω τη μεταβίβαση μετά σε σένα. Θα σε κρατάω από ένα κατωστάκι. Θα το πληρώνω εκεί και θα. Ναι, 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 ναι δεν ήρθε. Αυτό αγαπητοί μου φίλοι είναι μια άλλη πραγματικότητα. Παιδιά, σα ευχαριστώ. Να είστε καλά. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί μου φίλοι τηλεθεατές, φτάνοντας στο τέλος της εκπομπής, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε όλες εσάς που μείνατε κοντά μας αυτή τη στιγμή. Με τα μάτια σας και τα αυτιά σας διαπιστώσατε πολλά και σημαντικά πράγματα. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Να είστε καλά, θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα, Εις τότε να περάσετε όμορφα.